Ξεκίνησε σήμερα κατά την ώρα 1:30 ώρα και εγώ ήμουν Λεμεζόν, ερωτήσε με ο υπάλληλος του Κοινοτικού Συμβουλίου ότι είχε φωτιά σε μια περιοχή έξω από το χωριό. Επήγε μόνο μια σχολή, ειδοποίησαμε την πυροσβεστική, ανταποκριθήκαν μόνο μια η πυροσβεστική, η αστυνομία και τα αρχίσαμε αυτά επειδή ήταν τόσο, η φωτιά ήταν τόσο γρήγορη που εξελίσσε όλα αυτά, που σε διάστημα ως πράγμα που Λεμεζόν μισή ώρα έκαψε 2 χιλιόμετρα. Τα άλλα σπίτια ήταν προς την γη του Βουνιού. Και προσπάθησαν οι πυροσβέστες και αμέσως μέσα στον κύριο δρόμο, έσβησαν τη φωτιά. Εντάξει, έκανε περιφράξεις στο σπίτι, αλλά γίνει και αιτίαση. Ξεκίνησε από μια περιοχή που ήταν τα πρώτη σκουπίδια. Όχι, δεν ήταν σκουπίδια που ξεκίνησε. Ήταν από δρόμο, ήταν εσκεμμένη η πυρκαγιά του. Είχαμε και χτες πάλι φωτιά στην περιοχή σας. Πριν ένα μήνα ειδοποίησε μια αστυνομία της Πάγνας η ώρα 1, κύριε Στέλιο, έχει πυρκαγιά στην περιοχή σου. Ήταν μέσα στον κύριο δρόμο που πάει προς την Πάγνα και είχε βάλει στην πυρκαγιά φωτιά. Δηλαδή εκτιμάτε ότι είναι έργο εμπριστών, ότι είναι κακό που λέει. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, δεν κάτι να ξεκινήσει η φωτιά. Έχετε έτσι μια εκτίμηση της έκτασης, η οποία ενδεχομένως να σου πει. Είναι σχεδόν 2-3 τετραγωνικά χιλιόμετρα που καήκε. Είχαν ελαιόλαντα, καήκαν τα σπίτια. Προσπαθήσαμε ορισμένε κτηνοτροπικέ μονάδε γλιτώσαν εσπέρε. Περιορίσαμε την φωτιά και έτσι. Ω τώρα εντάξει, είναι σε ύφεση η πυρκαγιά. Ακόμα τα πυροσβεστικά τα κουναλούκια έρχονται να σβήσουν την φωτιά. Δηλώνησαμε τον κύριο Κώστα Χαντιαούρη και έστειλε μα και επικοινωνήσε μαζί με τι βάσει. Ήρθαν και ελικόπτερα από τι βάσει για να συμβάλλουν και την κατάσταση. Εντάξει, νομίζω τώρα είναι. Αλλά τώρα τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται, διότι οι εμπρισμοί που γίνονται είναι καταστροφή για τον τόπο, για τις περιοχές μας ούλες.